Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κρυονερίου, την κυρία Βάσο Παλατιανά, και τον κύριο Σεπιάδη Γεώργιο, πρόεδρο της ΔΙΚΕΛ. Γεια σας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο, κυρία Παλατιανά, λίγα λόγια για την σημερινή έτσι, εκδήλωση, αλλά και φυσικά για την έκθεση ζωγραφικής της εικαστικής σας ομάδας του Συλλόγου. Ναι, η εκδήλωση απόψε αυτή είναι στα πλαίσια που γίνεται κάθε χρόνο, στα πλαίσια Μυδονίων. Και δόξα τω Θεώ συμμετέχουμε από πέρσι πρώτη φορά, φέτος δεύτερη. Έχουμε μια δυνατή ομάδα παιδιών, από ό,τι είδατε κι εσείς στο θέατρο. Έχουμε και την έκθεσή μας εδώ με τα εικαστικά. Οι κυρίες πετούν, δημιουργούν πολύ ωραία πραγματάκια. Είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχει πολύ μεράκι. Ναι, γίνεται πολύ δουλειά. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει κάποιο πίνακα, πώς μπορεί να το κατορθώσει αυτό? Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφοι οι πίνακες σας. Δεν το έχετε σκεφτεί. Όχι, δεν φανταστήκαμε τέτοιο πράγμα. Σίγουρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να απευθυνθεί στην καλλιτέχνηδα που έχει δείξει το ενδιαφέρον για το έργο του και το διαπραγματεύονται. Αλλά ήταν κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί. Δεν ήταν ο σκοπός αυτός, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Κύριε Σεπιάδη, πείτε μας λίγα λόγια έτσι για τη σημερινή θεατρική παράσταση. Πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν μια παράσταση πάρα πολύ αξιόλογη. Τα παιδιά της θεατρικής ομάδας έχουν αποδείξει στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο λειτουργεί η ομάδα, ότι κάνοντας με πολύ μεγάλο ζήλο και μεράκι αυτό το οποίο φτιάχνουν, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.